Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, να μας το πει ο στρατηγός και πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας, κύριε Μπελεγράτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αντωνοπούλου. Καλημέρα σας, κύριε οικονόμου. Ξεκινάμε τις γυναίκες πατώτε. Βεβαίως, βεβαίως. Σας βάλαμε να ακούσετε και τον κύριο Κωστίδη και να ακούσετε το φρέσκο, το ζεστό ρεπορτάζ, κύριε Μπελεγράτη, και να μας κάνετε μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα ζεστά νέα που λέμε. Τι σημαίνουν αυτά που είπε ο κύριος Τσαβούσογλου. Και ο κύριος Μπαχτσελή. Βέβαια. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Προσπαθώντας και να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, η εκείθεν του Ατλαντικού Αιγαίου Ακτή και ο κύριος Τσαβούσογλου και η χώρα του είναι μέλος του ΟΗΕ. Σύμφωνα λοιπόν με την διεθνώς κείμενη νομολογία, νομοθεσία, το διεθνές δίκαιο, αν θέλετε, στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ περιγράφεται ότι η απειλή χρήσης βίας είναι μια περίπτωση η οποία αντιμετωπίζεται από τη διεθνή νομολογία. Μάλιστα. Και επομένως η νόμιμη άμυνα κράτους μέλους του ΟΗΕ, όπως είναι στην περίπτωση μας η Ελλάδα, και περί επικείμενης απειλής, όπως πολύ σωστά το λέει το διεθνές δίκαιο, mm-hmm. ή η απειλή χρήσης βίας, την οποία κατά πολλές φορές έχει κάνει, έχει πράξει, έχει θέσει η απέναντι του Αιγαίου Ακτή, είναι μια περίπτωση κατά την οποία εμείς μπορούμε να αμυνθούμε όπως έχει προβλέψει το δικό μας κράτος. Ένα άλλο θέμα το οποίο πολλοί το ξεχνάνε είναι ότι από το 1974 και μετά αυτή η απειλή χρήσης βίας έχει πολλαπλασιαστεί. Πολλό δε μάλλον όταν το 1995 θα το δημόσαστε, αυτό μεταφράστηκε από την Τουρκία σε ένα κάδο του Μπέλη. Και μετά είχαμε πλέον, και τα Ήμια βέβαια το 96. Ακριβώς. Πλέον των προβλέψεων του Μοντέγκο Μπέι 1982, του δικαίου της θάλασσας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το οποίο θυμίζω ότι η απέναντι του Αιγαίου Ακτή, δηλαδή η Τουρκία, δεν έχει υπογράψει μέχρι σήμερα. Ναι, αυτό όμως είναι μια κλιμάκωση με αυτό που λέτε τώρα, όλο αυτό περιγράφεται, μια κλιμάκωση. Η Τουρκία άλλο παρά έχει μαζευτεί λοιπόν. Και ειδικότερα όταν απειλεί μια χώρα του ΝΑΤΟ, μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όπως πολύ σωστά υπογράμμισε ο Μανώλης. Ακριβώς. Προς επίρρωση λοιπόν σε αυτά που ήδη είπατε και ακούσαμε και από τον κύριο Κωστίδη και από τους κυρίους ομιλητές σας μέχρι τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ δημοσίως, μήπως γνωρίζει για την τουρκική στρατιά του Αιγαίου ο κύριος Τσαβούσογλου, η οποία έχει φτιαχτεί από τον Ιούλιο του 1975. Είναι απέναντι τα νησιά μας. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει εκεί. Mm-hmm. Οι πολυάριθμες ασκήσεις που κάνουν κάθε χρόνο, και μάλιστα με σενάρια τα οποία είναι για κατάληψη, εφέως το λένε, νησιών. Mm-hmm. Για πρόν, για ποιον απόβαση. Μάλλον, γι' αυτό είναι. Ποιο ήταν, κύριε Μπελεγράτη, ποιο ήταν αυτό το σημείο κλειδί, το κομβικό σημείο που έκανε τους Τούρκους να αφηνιάσουν, να το πούμε έτσι. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το γεγονός ότι ο Μπάιντεν δεν βλέπει τον Ερντογάν και τα εξοπλιστικά. Εκτιμώ ότι μετά την Ουκρανική κρίση και τις πρόσφατες δικές μας διπλωματικοπολιτικές ενέργειες, αν θέλετε, έχει επιταθεί ο τρόπος με τον οποίο χωρίζονται οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Δηλαδή, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Από τη μια μεριά υπάρχει ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η χώρα μας, mm-hmm. και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο, αν μη τι άλλο, προσπαθεί να βρει και να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έλεγα ότι είναι εις βάρος της διεθνούς ασφάλειας και εις βάρος των όσων πρεσβεύει. Εσείς τι βλέπετε δίκαιο. Τώρα στρατηγία να γίνεται προοπτικά? Τώρα έχει κλιμακώσει ρητορικά. Δεν βλέπουμε κάτι στο πεδίο, εκτός από κάποια ερευνητικά που έστειλαν. Δεν βλέπουμε, ούτε και πιστεύω ότι θα δούμε, αφού η χώρα μας έχει και την ισχύ, έχει και την δυνατότητα και μπορεί να προβάλλει άμυνα αποτρεπτική και όχι μόνο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της ασφάλειας της χώρας. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι εκείνου του σημείου η Τουρκία να κλιμακώσει έτσι περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας μια περαιτέρω τρύπα ασφάλειας εδώ. Αυτό που λέμε με τη Λοζάνη, η κυρία Μπελεγράτη, ότι θα θέσει θέμα και θα το συζητήσει, με ποιος μπορεί να συζητηθεί ένα τέτοιο θέμα? Υπάρχουν άλλες χώρες που θα κάτσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν την αναθεώρηση συνθήκης της Λοζάνης? Καταρχήν, η συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει τα ίδια ακριβώς πράγματα τα οποία προβλέπει εν μέρη και η συνθήκη
η ειρήνη του 1947 για τα Δωδεκάνησα που άκουγα τον κύριο Κωστίδη προηγουμένως να λέει, το οποίο συμβαλόμενο μέρος δεν είναι ούτε καν η Τουρκία. Δεν έχει υπογράψει η Τουρκία την αντίστοιχη συνθήκη ειρήνης για τα Δωδεκάνησα όταν επανήλθαν στη χώρα μας. Επομένως, με ποιο δικαίωμα θα θέσει στο διεθνές δίκαιο θέμα κυριαρχίας ελληνικής, τουρκικής ή κάποιου άλλου κράτους σε αυτά τα συγκεκριμένα εδάφη. Επομένως, γιατί το λέει, πώς θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, δηλαδή με τον εαυτό της, θα συζητάει η Τουρκία, θα το θέτει ως πίεση και ως εκβιασμό, τι θα γίνεται. Στην πράξη λέω τώρα. Δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο κύριος Ερντογάν και εσύ είναι αυτό. Αλλά εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να κλιμακώσει για να πάρει κάποια ανταλλάγματα ενδεχομένως, όπως είναι τα ανάλογα που αναζητά στο συνατολικό πλαίσιο για την Φιλανδία. Δεν ανησυχείτε δηλαδή, κύριε Μπελεγράντη, πώς θα κάνει κάποια από τις απειλές πράξη. Να το πούμε έτσι, θα προβεί σε κάποια επιθετική πολεμική κίνηση ή σε μια υβριδική απειλή, αυτό που διέρευσε χτες από κύκλους του Υπουργείου Άμυνας και στη συνέχεια βεβαίως ανασκευάστηκε. Εκτιμώ πως όχι, ότι δεν θα προκύψει τέτοιο θέμα, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να την παραβάλει την απαιτούμενη και την αναγκαία ισχύ όταν και όποτε απαιτηθεί ή οι συνθήκες το απαιτήσουν. Όχι μόνο αποτρεπτική, όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά τουλάχιστον να κάνει πράξη την εθνική μας κυριαρχία και, την ασφάλεια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι θα κλιμακώσει γιατί πέρα τώρα. Λέτε θα μείνει στα λόγια ότι δηλαδή και θα προσπαθήσει σε ένα ανατολίτικο παζάρι κάτι να κερδίσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή επιζητεί να πάρει κάτι επιπλέον βάζοντας συνεχώς θέματα στο τραπέζι. Εκβιάζει πάντως όλα τα επίπεδα βέβαια. Σε όλα τα επίπεδα, όπως κάνει με την Σουηδία και την Φιλανδία. Δεν ζητάει. Βάζει το καλάθι και τα κατεχόμενα τώρα από ό,τι είδαμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και στο κυπριακό θέμα, το οποίο πάλι είναι θέμα διεθνές. Δείτε γύρω-γύρω στα σύνορά της. Στη Συρία, παραδείγματος χάρη, απειλεί ότι θέλει να διευρύνει την ζώνη ασφαλείας. Στο Ιράκ θέλει κάποια επιπλέον πράγματα. Στο Αιγαίο κάτι. Από εκεί λοιπόν που ο κύριος Νταβούτογλου, αν θέλετε, παλιότερα είχε περιγράψει τα μηδενικά προβλήματα με όλους τους γείτονες, ούτως ώστε η Τουρκία να αποκτήσει την αναγκαία ισχύ στο μέλλον, βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν μηδενικά προβλήματα, αλλά συνεχώς δημιουργεί προβλήματα η Τουρκία σε διεθνές πλαίσιο, όπως το περίφημο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός μας στον κύριο Μπάιντεν, όπως ξέρετε. Είναι κάποια θέματα τα οποία άπτονται και του διεθνούς δικαίου και τα οποία είναι διεθνώς ανύπαρκτα κατά τη δική μου άποψη και ούτε μπορούν να στηριχτούν σε νομικό πλαίσιο με το νυν καθεστώς του διεθνούς πλαισίου. Ακόμα δε περισσότερο με το δίκαιο των θαλασσών. Ξαναλέω ότι δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα.